Θα το δούμε έτσι. Ξέρεις, σιγά σιγά. Ναι. Αλλά δεν μ' άσουσε καθόλου. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό και για μένα. Με βοήθησε πάρα πολύ. Ποιο ρόλο έχεις δει στον κινηματογράφο, ακραίο, που έχεις πει πόπο αυτό το ρόλο θέλω να τον κάνω. Είναι πολλά, μωρέ. Είναι και το American Psycho, είναι και το American History X. Και το Φόβο. Εκεί σε φανταζόμουν, να σου πω. Μ' αρέσει γιατί δεν είναι ένας ρόλος ο οποίος μαθαίνει μέσα από τη ζωή του. Δηλαδή αυτός μέσα. Ο Edward Norton μέσα από το American History X, ας πούμε, έμαθε. Δηλαδή κάποια στιγμή ήθελε να καλύψει το σήμα το ναζιστικό, τη σβάστικα. Και δείχνει όλη του την πορεία και μέσα στη φυλακή πώς πάει. Και πώς τελικά βλέπει την αλήθεια. Και πώς αυτό μπορεί να πάρει μπάλα και την οικογένειά σου που στο τέλος και σκοτώνει τον αδερφό του. Αλλά έχει εναλλαγές φοβερές και κάνει τρεις-τέσσερις ηλικίες. Μία όταν ήταν μικρός. Καλά, αυτό είναι καταπληκτικό στο παιδί. Φοβερό το ποιό ο Νόρτον. Στο American Psycho, βέβαια, νομίζω ότι ο τυπάκος απλά θέλει να τεμαχίζει όποιον βρίσκει μπροστά του. Ναι, αλλά. Ναι, είναι πολύ ακραίο το παίξιμο του Christian Bale. Αυτή η ταινία είναι που λες. Ποια ταινία ήταν που ο Edward Norton είχε δικηγόρο του Richard Gere? Ναι, αυτό, η Φόβος Ενστίκτου. Αυτό. Και μέχρι την τελευταία στιγμή ήσουν βέβαιος ως θεατής ότι είναι αθώος. Ναι, ναι. Έτσι. Και όταν καταλαβαίνεις ότι είναι ενοχός, παθαίνεις. Ναι, είναι στο τέλος. Παθαίνεις σοκ. Και ήταν πρώτος του ρόλος. Αλήθεια. Αποστόλου όταν βλέπεις μια ταινία. Ναι. Πες εδώ. Όχι, εσύ, πες. Όχι, λέω αυτό που συζητάει το κοντρόλ πάνω για μένα και εγώ απλά ακούω την κουβέντα. Όταν βλέπεις μια ταινία, εσύ πώς είσαι γενικά. Γιατί εγώ κατηγορούμε τώρα στο αυτί μου ότι ενοχλώ. Κατάλαβες, αυτό που βλέπω μαζί με την ταινία, με ερωτήσεις και τέτοια. Εγώ θέλω να τη συζητάω, αλλιώς τη βλέπω και μόνη μου. Ναι. Δεν κατάλαβα. Εσύ τι πιστεύεις και τέτοια. Εύχομαι να μην βρεθούμε ποτέ στο σινεμά. Α, τέτοιος είσαι. Γιατί δεν μπορώ δηλαδή. Τι δεν μπορείς. Τι, έτσι, σπάστα. Πέσαν τα μισά όργανα της οχήτας του κ. Μενιγκάκη. Για πες. Ναι, δεν μπορώ δηλαδή. Καλά, εγώ έτσι κι αλλιώς συγκεντρώνομαι σε αυτό και βλέπω και πιο τεχνικά τα πράγματα. Και να σε ρωτούσα, δεν θα μου απαντούσε. Το πώς το έκανε αυτό, τι, ξέρεις. Δεν ενοχλητικό όταν μιλάνε, σε ρωτάνε συνέχεια ταινία. Α, όλοι ενοχλείστε. Δεν ενοχλείστε. Όταν πάμε στα πάμε σινεμά και θα μιλάσει. Παιδιά, όχι σινεμά, αλλά να σα πω κάτι σπίτι μου που βλέπουμε ταινίε. Ναι, και ειδικά τώρα με το Lost που κολλήσαμε λίγο και βλέπουμε. Δηλαδή δεν θα το συζητήσει. Αλλά ειδικά το Lost. Και εγώ να ρωτάω και να μην απαντάει κανεί. Να ακούω μόνο ένα. Καλά, στο Lost κανεί μόνο απαντήσει έτσι κι αλλιώ δεν εξηγείται τίποτα στο Lost πια. Είναι όλα του γιατρού. Όλα είναι του γιατρού στο Lost. Ελπίζω να το κλείσει καλά ο Ναι, ελπίζω. Και εγώ το ελπίζω. Δεν θα το κλείσει. Γιατί καλά, δεν θέλω να σα τα τελειώσω. Το τέλος είναι κλειδωμένο σε μια θηρίδα. Καλά. Θα είναι καμιά πατάτα. Τη θηρίδα πρώτον. Και δεύτερον, δεν είναι αυτό το θέμα, παιδιά. Έχω μπει στο ίντερνετ, έχω ψάξει πάρα πολύ το Lost γιατί πέρασα μία. Το θέμα είναι τα 59 σερβίτσια μόνο. Αυτό. Σωστό. Α επιστρέψουμε εκεί. Σωστά. Και κανένα Lost. Ποιε μέρε παίζετε? Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, 9.30 ώρα. Και μας περιμένει. Α, τις ανάποδες μέρες, περίπου. Ναι, ανάποδες. Είναι τετράημερο, δεν είναι πεντατράημερο. Ωραία, τόση ώρα. Μέχρι 31 Μαρτίου. Είναι σημαντικό αυτό. Μέχρι το Πάσχα, δηλαδή. Μετά θα είμαι με τη Λάγια τη Γιούργου. Ναι. Θα κάνουμε μια ταινία στην Κρήτη. Αλλά θα μιλήσουμε άλλη φορά γι' αυτό. Ακόμα δεν είναι το παρόντος, γιατί είναι ακόμα στα σκαριά τα πράγματα. Το καλοκαίρι δηλαδή θα γυριστεί αυτό. Να έχουμε μια αφορμή για να ξανασυρθούμε αυτή την υπόλοιπα. Αυτό θα ρωτάω. Όλα αυτά τα δικά μου. Αν βγαίνω. Όχι. Στις πιο χαλάρες δεν βγαίνεις. Όχι πολύ. Τώρα τελευταία ψιλοβγαίνω, αλλά και πάλι δεν. Τι στήλη σου αρέσει, πας μπουζούκια, πας σε μπαράκια, χαλαρά. Ναι, παιδί, μπουζούκια, δεν το βλέπεις. Πρώτο τραπέζι κάθε μέρα και πετάει το πανέμι. Τώρα πήρα ένα δάνειο στεγαστικό μπουζουκιών. Μπουζουκοδάνειο. Είναι στεγαστικό και μπουζουκιών. Και στεγαστικό για να έχω κάπου να μένω. Είναι δικά σου μπουζούκια, μήπως και μας το κρίνει. Από μουσική, τι μουσική ακουστεί, τι φάση σε ποιο. Μουσική, ροκ, metal. Thrash, τέτοια πράγματα γουστάρει. Thrash όχι, metal πιο ψαγμένη, πιο. Πώς να σου πω, πιο. Εγώ τα ξέρω, σε μένα δεν τα κατάλαβα μόνο εγώ. Ξέρεις, tool, τέτοια. Κατάλαβα, ωραία. Experimental, progressive. Ακούω και ηλεκτρονική. Δεν είσαι του ελληνικού δηλαδή καθόλου. Ελληνικού καθόλου. Σε συναυλίες πηγαίνεις. Και στο εξωτερικό, δηλαδή όταν παίζει. Στο εξωτερικό δεν έχει τύχει να πάω, δηλαδή να το παίξω τρελός πάνω. Εδώ τελευταία φορά που πήγες. Εδώ τελευταία φορά ήταν στους Linkin Park. Πήγε στο Τούλ. Ναι, ήταν πολύ καλή. Πολύ και εμένα μου αρέσουν αυτή πάρα πολύ. Ήταν πολύ καλή. Ο Θέμης μου ξέμασε. Linkin Park. Πολύ μου αρέσουν. Τώρα βέβαια λίγο έχουν γίνει αρκετά mainstream. Όχι πως δεν ήταν, αλλά τώρα έχουν.
έχουν γίνει πιο μπαλαντοειδείς, ας πούμε. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο πράγμα να μιλάει κανείς για τον εαυτό του, αλλά αν σου ζητούσα να μου περιγράψεις λίγο τον Αποστόλη. Mm. Γιατί έχουμε μάθει τα επαγγελματικά ως τώρα και το θεατρικό το είπαμε και τα λοιπά, είπαμε για τα τηλεοπτικά που προηγήθηκαν και θέλω λίγο να σε γνωρίσω καλύτερα. Και όχι μόνο εγώ, και ο κόσμος που μας βλέπει κυρίως. Να μάθει πέντε πράγματα για σένα που δεν έχουν γραφτεί στα περιοδικά που κατά καιρούς έχεις δώσει συνεντεύξεις. Γιατί αλλιώς θα τα είχα πει. Σωστό. Δηλαδή θα τα είχα πει. Κάνε την υπέρ. Μπορεί να μην σε ρώτησε κάποιο έτσι όπως είναι τώρα. Τρίτη φορά σήμερα υπέρβαση. Δηλαδή χωρίς και ένα άλλο υπέρβαση πριν. Δεν κατάλαβα εγώ τίποτα. Τέλος πάντων. Είναι πιο να μιλήσω ρωτάμε, για μένα. Να σε ρωτάμε και να μας λες αν ισχύει ή δεν ισχύει. Ναι. Για πείτε ρε παιδιά να δοκιμάσουμε πείτε, γιατί παιδιά. Δεν έχω απαντήσει ποτέ σε αυτή την ερώτηση. Είσαι ας πούμε υπερβολικά ευαίσθητος ή επεμβαίνει και η λογική και φέρνει μια ισορροπία. Είμαι ευαίσθητος, αλλά δυστυχώς η λογική την τελευταία στιγμή βγαίνει στη φορά και... Κλαίσαι αλλά... να βλέπεις ταινίες, αφού μόνος είσαι ευαίσθητος. Και ανεξαρτήτως ταινιών, εγώ θα έλεγα, οι άντρες κλαίνε, κατά τη γνώμη σου, εύκολα. Ναι, παιδιά, γιατί κλαίνε, να μην κλαίνε, τι είναι αυτά, δηλαδή, όχι, αυτά τα στερεότυπα πια. Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι οι άντρες κλαίνε και οφείλουν και να κλαίνε και να κερδίζουν και την συμπάθειά μας. Κανονικά τώρα και θα πρέπει να σου πω, πάψε γυναίκα, ας πούμε, ξέρεις. Πάψε γυναίκα που κλαίμε. Και να χτυπήσεις και το χέρι σου, σιγά μην κλαίμε. Και που είναι και ο Μίκη και να του δώσω και μια τύπου, ξέρεις. Όχι το καημένο κουσουάκι, δεν φταίει. Όχι, μωρέ, τα αγαπάω πολύ τα σκυλιά. Πολύ, ναι. Πολύ, ε. Είμαι, ναι, εντάξει. Κάνεις και σκηνές. Στην τηλεόραση, ναι, πολλές. Ζωή, αν σου δώσει η αγαπημένη σου μια αφορμή ή και να μην σου δώσει. Δεν μου δίνει. Δεν σου δίνει. Είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος. Το ξέρω. Εμείς το ξέρουμε πολύ καλά. Εμείς το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όχι. Να πούμε κιόλας ότι δεν είναι και κρυφό. Και με το... μπορεί να μιλάει όλος με κάποιον και εσύ απλά να είσαι έτσι όπως είσαι εκείνη τη στιγμή και να πεις... Αλλά εντάξει, μετά θα περάσει αυτό. Ναι. Άμα τον ξέρεις τον άλλον... Έχεις. Δεν έχει θέμα. Και λένε κιόλας ότι η ζήλια είναι και θέμα ανασφάλειας προσωπικής μας. Δηλαδή δεν ζηλεύουμε γιατί ο άλλος έχει κάνει κάτι, ζηλεύουμε γιατί. Άμα δεν είμαι εγώ ανασφαλής, μου ηθοποιός. Δηλαδή, ξέρεις. Όλοι οι ηθοποιοί είναι ανασφαλείς. Κοίταξε, αναλόγως, από ποια πλευρά το βλέπεις. Από τη δεξιά, όπως κοιτάς. Κοίτα, όπως κοιτάς δεξιά. Δεν. Μαράκτα Καρύβη, εσύ. Όπως κοιτάς, τι έλεγες Μαράκτα συνέντευξη χθες, από αριστερά ή από δεξιά. Ο ηθοποιός τι ανασφάλειες έχει. Εσύ τι ανασφάλειες έχεις, ας πούμε. Να είναι κάτι καλό, ας πούμε. Να βγει ένα αποτέλεσμα καλό στη δουλειά μου, αυτό. Ναι, και όσο με τον γίνεται να μην γίνεται εκτός. Έχεις ανασφάλειες όμως αυτό που λέω. Πάντα έχω ανασφάλειες, γιατί όταν παίρνω ένα καινούριο ρόλο, ας πούμε. Στη ζωή μου τώρα τι να σου πω, υπάρχει πάντα η ανασφάλεια. Αλλά όταν παίρνω ένα καινούριο ρόλο, ας πούμε, στα χέρια μου, κάθομαι να δω. Να μην υπάρχει το ίδιο πράγμα από προηγούμενους ρόλους. Καταλαβαίνεις. Αυτό κάθομαι να δω. Κάθομαι να αναλύσω το ρόλο. Είναι μια διαδικασία τέλος πάντων πολύ ψυχοθώρα, ας πούμε. Ξέρεις γιατί ψάχνεις εσένα. Στοιχεία και η ανασφάλεια έγκυται στο να βγει αυτό προς τα έξω. Γιατί δεν είναι μόνο το ένα επίπεδο τα λόγια που λέω. Είναι και από κάτω από αυτά τα λόγια τι κρύβεται. Ναι. Εσύ, επειδή έχεις μια πολύ συγκεκριμένη εμφάνιση, ναι. Νιώθω από σένα ότι προσπαθείς λίγο από πάνω σου να το πετάξεις αυτό του Ζεν Πρεμιά. Ότι δεν θέλεις να είσαι, ναι. Ότι θες να κάνεις πιο ένα. Κοίταξε να δεις, εδώ στην Ελλάδα το πιο κλισέ είναι το να σε λένε Ζεν Πρεμιά, ας πούμε, μέχρι τα 40. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Δίκιο. Πόσο Ζεν πια και πόσο Πρεμιέ στα 40. Δηλαδή, ναι. Έχεις πολύ δίκιο. Αλλαντικών. Πάντως το ότι λέει ο Αποστόλης ότι και στη ζωή του και σαν άνθρωπος έχει ανασφάλειες εκτός από τις επαγγελματικές, καταρρύπτει ακόμα μια φορά το μύθο που λέει ότι οι όμορφοι εμφανισιακά άνθρωποι έχουν όλοι τρελή αυτοπεποίθηση και δεν έχουν καμία ανασφάλεια. Δεν ισχύει καθόλου αυτό.